Μπορεί για τον περισσότερο κόσμο να είναι χειμώνας, όμως κάποιοι επιμένουν καλοκαιρινά. Ο λόγος για τους χειμερινούς κολυμβητές που απολαμβάνουν τη θάλασσα όλο τον χρόνο και το έχουν κάνει τρόπο ζωής. Αγαπημένο στέκει των χειμερινών κολυμβητών στην Κο, ο κόλπος δίπλα στη μαρίνα που έχει γίνει για αυτούς καθημερινή συνήθεια. Καταρχήν να μας πείτε πόσα χρόνια είστε κειμένη κολυμβήτρια. Εγώ πρώτη χρονιά φέτος. Πρώτη χρονιά, εδώ, πώς σας φαίνεται. Τα παιδιά με έκαναν και με έπεισαν να κολυμπάω εδώ πέρα, είναι τέλεια. Άρα δεν σταματήσατε από την καλοκαιρινή περίοδο, συνεχίζετε. Ναι, ναι, τέλεια. Πώς σας φαίνεται αυτή η εμπειρία. Είναι υπέροχα. Μακάρι να το έκανε όλος ο κόσμος. Είναι υγεία για την ψυχολογία, υγεία για το σώμα, είναι υπέροχα. Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι η καλή φιλία τελικά οδηγεί σε ωραία πράγματα. Ναι, καταρχήν έχουμε γνωριστεί όλοι εδώ πέρα. Είναι πολύ ανοιχτοί άνθρωποι, με τα καλαμπούρια τους. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Θα φιλέψει ένα τον άλλον, θα φέρει ένα λίγο κέικ από το σπίτι, κάτι, οτιδήποτε. Φιλεύει ο ένας τον άλλον, λέμε τα καλαμπούρια μας, κάνουμε το μπάνιο μας και μετά πάμε στη δουλειά μας. Άρα φαντάζομαι σας έχει κερδίσει το χειμερινό κολύμπι και θα το συνεχίσετε. Εγώ ναι, ναι. Αν θέλει και ο Θεός δηλαδή. Να έχουμε καλές γιορτές να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, υγεία και αγάπη. Υγεία και αγάπη, τίποτα άλλο, παιδιά. Όλα τα άλλα είναι τέλεια. Πόσα χρόνια είστε χειμερινός κολυμβητής? Είμαι 5 χρόνια που έρχομαι. Πώς ξεκινήσατε, πώς το αποφασίσατε? Το αποφάσισα γιατί είχα ένα πόνο στο πόδι μου και μου είπε ο γιατρός, πήγαινε στη θάλασσα να κάνεις μπάνια. Και είδατε βελτίωση. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα περνάτε και ένα μήνυμα δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Σε όλους, ό,τι πρόβλημα και να έχουν, να έρθουν στη θάλασσα. Το νερό της θάλασσας γιατρεύει πολλά πράγματα που ακόμα δεν τα έχουν αποκαλύψει η επιστήμη. Μάλιστα. Πάρα πολλά πράγματα. Πολύ ωραία. Και του χρόνου να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Πόσα χρόνια κολυμπάς? Από τα 17. 17 είσαι χειμερινός κολυμπητής. Από τα 17 και είμαι 55. Μπράβο. Και πώς έτσι το αποφάσισες και το συνεχίζεις κάθε χρόνο ή υπάρχουν και περίοδοι που το σταματάς? Όχι, δεν το έχουμε σταματήσει ποτέ. Μόνο όταν αστράφτη δεν παίρνουμε στην θάλασσα. Ξεκίνησε να εντυπωσιάσουμε τις μικρές στα νιάτα μας και τώρα έχει γίνει τρόπος ζωής για υγεία. Είναι τρόπος ζωής, είναι δηλαδή. Τρόπος ζωής. Είναι καθημερινή η ενασχόληση με τη θάλασσα. Καθημερινή. Βρέχει, χιονίζει, καθημερινή. Μόνο όταν αστράφτει. Δεν μπαίνουμε μέσα. Και κάνεις καθιερωμένο κολύμπι, δηλαδή κάποια συγκεκριμένη ώρα? Έρχομαι. Το κάθεται και σαν γυμναστική? Γυμναστική δεν θα το έλεγα. Απλώς μου αρέσει αυτό που κάνω. Μπαίνουμε μέσα για ένα 20 λεπτό, ένα μισάωρο. Καθόμαστε με τα παιδιά στον ήλιο, αν υπάρχει ήλιος. Και για πες μας, είναι μύθος τελικά ή αλήθεια το ότι όποιος κάνει και είναι χειμερινός κολυμβητής αρρωσταίνει λιγότερο? Δεν είναι καθόλου μύθος, είναι αλήθεια. Άρα εσείς αρρωσταίνετε λιγότερο? Ακόμα και τώρα με έναν σέντερ και μια κουβέρτα. Και μακριά από τη θέρμανση. Και μακριά από τη θέρμανση. Και μακριά από τη θέρμανση. Ωραία, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Σε έκτακτη ανάγκη θα ανάψουμε. Φαντάζομαι πόνι, μέση, πόδια καθόλου. Όχι, δόξα τω Θεώ, όχι. Τέλεια. Όχι, όχι. Και του χρόνου να σε καλά. Επίσης, παιδιά, καλή χρονιά.